Επιστρέψαμε στον Άγιο Δωμέτιο. Νίκη για την ΠΕΑ Μπολέκα ΕΛ 91-70 απέναντι στη Νέα Ομόνια, τη 14η αγωνιστική στο ΠΑΠ Μπασκελή. Και δίπλα μου έχω τον προπονητή της ΑΕΛ, τον Μάρκο Ασονίδη. Coach, μία νίκη η οποία ήρθε με εκείνο το εξαιρετικό ξέσπασμα στα τέλη της πρώτης και αρχές της δεύτερης περίοδου. Και με ξένο λιγότερο, πέστε μας πρώτα πώς κύλησε το παιχνίδι για την ομάδα σας από τη δική σας οπτική. Καταρχήν συγχαρητήρια στους παίχτες μου για τη διάθεση που δείξαμε χωρίς τον Μπράντον Άβερετ. Παίξαμε όλοι γι' αυτόν. Από εκεί πέρα δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε και στα πολύ δύσκολα. Το κλειδί σήμερα ήταν η άμυνα για μας. Σίγουρα στην επίθεση βρίσκουμε λύσεις, είτε στο low post τώρα με τον Χέντερσον που ήρθε, είτε από την περιφέρεια. Από εκεί πέρα το κλειδί είναι η διάθεση στην άμυνα που τη δείξαμε από το πρώτο δεκάλεπτο και... Μπράβο στα παιδιά. Αναφέραμε τον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος είναι σαν αναγεννημένος φέτος, και ο Τίγκα στα 17 του έβαλε 13 πόντους, που είναι ρεκόρ στην πρώτη κατηγορία που τώρα ξεκίνησε στην πρώτη. Πέστε μας λίγο για αυτά τα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι να έχετε αυτές τις βοήθειες από τον πάγκο, τη στιγμή που πέρσι είχατε τον Πιτάκα που σταμάτησε τον μπάσκετ και όλοι λέγαμε ότι χάσατε ένα βασικότατο Κύπριο. Κοιτάξτε. Οποιοδήποτε παιδί μπαίνει από τον πάγκο, φέτος δουλεύουμε πάρα πολύ. Και ο Μάριος και ο Τίγκας και ο οποιοδήποτε είναι μαζί μας, βάζουμε πάρα πολύ δουλειά για να βγάλουμε αυτή την εικόνα. Άρα τα δικαιούνται οποιαδήποτε καλή εμφάνιση. Και ο Γεωργίου και ο Τίγκας και ο οποιοδήποτε. Το πρόβλημα με τον Έβερετ τι είναι, θα επανέλθει σύντομα ή είναι κάτι πιο σοβαρό? Είχε χτυπήσει στο πρώτο ημίχρονο με την ανόρθωση, στραμπούληξε το πόδι του. Περιμέναμε μέχρι το ζέσταμα να δούμε αν θα μπει. Από εκεί και πέρα δεν έπαιξε. Μπράβο στα παιδιά που βγάλαμε αντίδραση και χωρίς τον Μπράντον. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή στη Λεμεσό. Και εγώ ευχαριστώ.